διαθέτουν το απαιτούμενο ήθος για να μπορούμε να κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Ευχαριστώ κύριε Καραγκούνη που δεν βάζετε θέμα, που θέλω να ρωτήσουμε κάποια πράγματα ξεχωριστά και μόνο του τον κύριο Χαρίτση ως εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Σας αφήνουμε για λίγο και μετά θα εμπλακείτε σε κουβέντα. Και θα έχετε κι εσείς τη μερίδα του λέοντος. Κύριε Χαρίτση, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνετε. Σήμερα θα στείλει μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Τι θα του λέει? Αποκλείεται, μην το ξέρετε. Κύριε Παπαδάκη, καταρχάς επιτρέψτε μου να σας πω ότι για μας σημασία έχει να κατανοήσουμε το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση. Τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, τι έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες, θα έλεγα. Έχουν υπάρξει αποκαλύψεις και από το ντοκιμαντέρ της ελβετικής τηλεόρασης, στο οποίο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, πρωτοκλασσάτος υπουργός της κυβέρνησης, παραδέχεται ουσιαστικά ότι οι Έλληνες πολιτικοί χρηματίστηκαν από την Νοβάρτης, στην πολύκροτη αυτή υπόθεση. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα την αναφορά τριών εισαγγελέων που μιλούν για παρέμβαση, απειλές, εκβιασμούς από τον κύριο Στουρνάρα και πολιτικά πρόσωπα. Για αυτήν ακριβώς την υπόθεση. Για αυτήν ακριβώς την υπόθεση. Και εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι από την δικαιοσύνη πρέπει να διερευνηθούν. Γιατί μιλάμε για γραπτή έγγραφη αναφορά εισαγγελέων. Και έχουμε και την τελευταία αποκάλυψη. Και έχουμε και την τελευταία, έρχομαι και σε αυτό, και την τελευταία αποκάλυψη του εγγράφου. Παρακαλώ. Πώς είναι δυνατόν να είσαστε χαρούμενοι με την αποκάλυψη αυτή εσείς και να λέτε ΝΑΤΟ είναι μια δικαίωση για μας? Την ίδια στιγμή κίνημα αλλαγής Νέα Δημοκρατία να λέει ΝΑΤΟ είναι μια δικαίωση για μας. Όλοι χαρούμενοι. Εγώ, κύριε Παπαδάκη, δεν είμαι χαρούμενος. Εγώ δείχνει ότι εγώ, το πολιτικό σύστημα όχι, δεν εκμεταλλευτεί ένα σκάνδαλο που πήγε σε λάθος κατεύθυνση. Εγώ δεν είμαι καθόλου χαρούμενος, κύριε Παπαδάκη. Θα είμαι χαρούμενος όταν αποκαλυφθούν οι πλήρεις πτυχές αυτού του σκανδάλου και όταν ο ελληνικός λαός ενημερωθεί και πληροφορηθεί τι ακριβώς συνέβη με αυτή την πολύπλοκη υπόθεση. Τότε θα είμαι χαρούμενος. Τώρα, αυτό το οποίο λέμε και για το συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο αποκάλυψε χθες η Καθημερινή, στο οποίο σωστά αναφερθήκατε. Λέμε λοιπόν ότι ουσιαστικά αυτό το έγγραφο επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση συνιστά ένα καραμπινάτο σκάνδαλο και καταρρύπτει την θεωρία πέσης συνωμοσίας και σκευωρίας. Με την οποία προσπαθούν δηλαδή κάποιοι. Ότι αυτοί τα είπανε το 2016. Μα είναι δυνατόν αυτοί να ήταν μάρτυρες του FBI και της Αμερικανικής δικαιοσύνης την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2016, προτού εκινήσει η υπόθεση στην Ελλάδα και μετά είχαν να οικονομικό εμφανίζονται... συμφέρον όμως αυτοί και μπορεί να λέγανε οτιδήποτε. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδάκη. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό από τα 400 εκατομμύρια. Όποιος λέει ότι υπάρχει σκευωρία πλέον πίσω από αυτό το σκάνδαλο, ουσιαστικά λέει ότι υπήρξε συμπαιγνία της ελληνικής δικαιοσύνης με και το FBI και την αμερικανική όμως δικαιοσύνη. Αυτά νομίζω ότι είναι παραμύθια, κύριε Παπαδάκη. Άκουσα χθες τον πρώην πρόεδρο της Βουλής εδώ στους πρωινούς τύπους στον Αντένα να λέει ότι εμείς τον Τζανακόπουλο και τον Πολάκη δεν τους αλλάξουμε. Θα παραμείνουν μέλη της Επιτροπής και αύριο που έχουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής θα πάνε. Αυτή είναι η απόφασή σας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αντικατάστασης. Είναι αναφέρετο δικαίωμα του Προέδρου κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας να ορίζει τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα συμμετέχουν δεν τους αλλάζεται, στην λοιπόν. Επιτροπή. Θεωρούμε ότι αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει έχει, θα έλεγα, έναν διπλό στόχο. Αφενός να λειτουργήσει ως μια προσπάθεια χειραγώγησης της πλειοψηφίας πάνω στη μειοψηφία, κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας πάνω στη μειοψηφία, βεβαίως αυτό δεν αφορά, επειδή το άκουσα και αυτό από κυβερνητικά στελέχη, μόνο την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είμαστε βέβαιοι ότι όλο αυτό προέρχεται από το Μαξίμου και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, επιτρέψτε μου να πω. Και το δεύτερο στοιχείο βεβαίως είναι ότι είναι όλη αυτή η συζήτηση, και επειδή άκουσα αυτό που είπατε πριν για το πολιτικό σύστημα και επειδή συζητείτε αυτό, είναι μια κίνηση από προσανατολισμού. Είναι μια κίνηση από προσανατολισμού από την ουσία της υπόθεσης. Η εξαίρεση είναι παράτυπη. Μας ενδιαφέρει. Είναι παράνομη. Νομίζω, επιτρέψτε μου να σας πω. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι με την επιστολή του ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, την προηγούμενη Τετάρτη, την πρώτη επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τεκμηριώνει με πάρα πολύ σαφή τρόπο γιατί είναι παράνομη αυτή η κίνηση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και ζητά από τον πρόεδρο της Βουλής να αποκαταστήσει την κοινοβουλευτική τάξη. Δυστυχώς, με την απάντησή του ο κ. Τασούλας την Παρασκευή, δεν, θα έλεγα, έπαιξε τον θεσμικό του ρόλο.
Δεν θα επέξω. Εμείς θα επιμείνουμε όμως. Άρα και σήμερα θα επιμείνουμε. Θεωρούμε ότι πρέπει να βρεθεί μία διέξοδος με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής. Εάν δεν υπάρξει. Εδώ είμαστε να το δούμε. Εδώ είμαστε να το δούμε. Εμείς πάντως αυτό το οποίο. Θα αποχωρήσουν όλα τα μέλη σας. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει η Επιτροπή να αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της. Πρέπει όλα να βγουν στο φως. Πρέπει οι μάρτυρες να εξεταστούν από τους βουλευτές. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Από τους βουλευτές, τους οποίους ορίζει κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα επιλέξει η πλειοψηφία ποιους βουλευτές θα αξιοποιήσει η συγκεκριμένη επιτροπή. Αν κληθεί ο κύριος Τζανακόπουλος, παραμείνουν μέλη της επιτροπής. Αυτό που λέτε είναι πρώτα απ' όλα ένα υποθετικό σενάριο. Και επειδή είδαμε και τοποθετείς αυτές τις μέρες για το τι έγινε το 2010, για παράδειγμα, για να προλάβω ενδεχομένως και τον κύριο Καραγκούνη σε αυτά που θα ήθελε να πει, εκεί μιλάγαμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ήδη μάρτυρες επιτροπής. Είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση. Και βεβαίως, εγώ νομίζω. Βεβαίως, για να μην μονοπολούμε την συζήτηση, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, δεν τα λέει μόνο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Δείτε την τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και βουλευτή του Κινάλ, του κυρίου Καστανίδη, ο οποίος ουσιαστικά υιοθετεί πλήρως το σκεπτικό το οποίο έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω κάποιες απαντήσεις, γιατί ακούστηκαν θέματα που αφορούν την Επιτροπή, που αφορούν το κόμμα σας. Νομιμοποιήστε να δώσετε τις απαντήσεις σας, κύριε Καραγκούνη. Ναι.